Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σημαντικό τον κολ του Τουράμ στο τέλος. Εξαρέστατα, θα προτιμούσαμε το 2-0 παρά το 3-1. Όμως είναι καλύτερο το 3-1 από το 2-1. Τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο από τα 2. Έχουμε ένα ελαφρύ προβάδισμα, το οποίο σαφέστατα και δεν μας εξασφαλίζει απολύτως τίποτα, ενώ στους Παναθηναϊκούς στη Λάρνακα. Ειδικά στο Αμόχωστος, να μην θυμηθούμε τι έγινε προηγούμενα χρόνια σε παιχνίδια κυπέλλου. Θα πρέπει να είστε σοβαροί, πειθαρχημένοι, για να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια που είναι πρόκληση 8. Από εκεί πέρα έχουμε στρέψει την προσοχή μας στον τέρπι του Σαββάτου με διανόρθωση. Έχουμε 48 ώρες μπροστά μας να καθαρίσουμε το μυαλό μας, να συγκεντρωθούμε και να προετοιμαστούμε εν ώψη του δύσκολου αυτού αγώνα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του. Επάντως, εν ώψη του αγώνα που έρχεται με ανόρθωση και γενικότερα τη συνέχεια, είδαν κάποια πράγματα χθες οι φίλοι του Απόλλωνα στο παιχνίδι με τον Ερμή, το οποίο του επιτρέπει, αν θέλει, να είναι έτσι και λίγο πιο αισιόδοξοι εν ώψη συνέχεια. Καταρχήν, δεν ξέρω, ήταν η πιο θεωρήσεση, πιο ουσιαστική, πιο αποτελεσματική εμφάνιση, με δεδομένο ότι πέτυχε 3 γκολ Απόλλωνα, έχοντα φτιάξει 4-5 ευκαιρίε. Εντάξει, αυτό είναι το στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει την περσινή ομάδα. Λίγε ευκαιρίε, πολλά τέρματα. 60 κάτι στον αριθμό. Φέτος δυστυχώς δεν αξιούμε τις πολλές ευκαιρίες που δημιουργούμε σε κάθε παιχνίδι. Αν εξαιρέσω τον τέρπι με την Ομόνια, τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν πολύ παραγωγική από πλευρά ευκαιριών. Όπως και να έχει όμως, επαναλαμβάνω ότι είναι ένα παραδοσιακό τέρπι με διανόρθωση, χωρίς προγνωστικά. Το άγχος και η πίεση είναι στην ανόρθωση ως γηπεδούχος. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Εμείς πάμε εκεί για να εκμεταλλευτούμε αυτή την πίεση. Όμως έχουμε τις δικές μας σοβαρές πιθανότητες, για τις οποίες θα αξιδέψουμε στη Λάρνακα για να επιστρέψουμε νικητές στη Λέμεσο. Η Ανόρθωση έχει την πίεση της έδρας, παίζει στην έδρα της. Δεν ξέρω αν ο Απόλλωνας όμως έχει την πίεση του αποτελέσματος, επειδή σαφώς και είναι σημαντικό να κερδίσει, όμως θα είναι τεράστια σημασία σε ενδεχόμενη ήττα, αρνητική σημασία. Ενώ από την άποψη ότι θα ανοίξει πολύ ψαλίδα και θυμίζει κάτι από το αντίστοιχο ντέρπι με τον Αποέλ στο Γασιπί, που και εκεί διακυβευόταν βαθμολογικά. Δεν αισθανόμαστε κανένα απολύτως άγχος, καμία απολύτως πίεση. Εμείς είμαστε η ομάδα με τον καλύτερο απολογισμό στα ντέρπι, δεν έχουμε δεχθεί ούτε και ένα τέρμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε τέτοιου είδους παιχνίδια, όμως απέναντί μας έχουμε μια εξίσου μεγάλη ομάδα της έδρα μπροστά στο δικό της κοινό, η οποία σαφέστατα θα έχει απαιτήσεις. Ένα παιχνίδι τριπλής παραλλαγής, όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να κάνει προγνωστικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι φίλαθλοι οι οποίοι θα παρακολουθούν τον αγώνα θα έχουν την ευκαιρία να δουν δύο πολύ καλές ομάδες να προσφέρουν καλοφιά. Σημείο αναφοράς χθες η επιστροφή του Χάμπο, φυσικά μετά από πάρα πολύ καιρό, 45 λεπτά. Να κάνει έναν καλό μικρό με διαφορά ο πιο άτυχος παίχτης τον τελευταίο χρόνο στην Κύπρο. Και φυσικά ο Μάκλιτς, ο οποίος στην παρουσία του πρώτη στην 11η, έναν γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι. Όπως φυσικά και τον ντεμπούτο του Μακρύδη. Εντάξει, για τον Μακρύδη δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί ο ίδιος έχει δώσει διαπιστευτήρια σε όλη αυτή τη διαδρομή στα Κυπριακά γήπεδα. Ο Μάκλιτς, αυτός ο οποίος μας βοήθησε. Ήταν εξαιρετικός όσο είχε δυνάμεις. Για το Χάμπο, τα έχουμε δει πολλές φορές. Είναι για μας ότι ακριβό περιουσιακό στοιχείο έχουμε. Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά σε αυτόν. Είναι για μας ίσως πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής, όχι μόνο της ομάδας. Ίσως και του Κυπριακού ποδοσφαίρου, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Έχει όλα τα χρόνια μπροστά του. Φτάνει να τον εγκαταλείψει αυτή η κακοδαιμονία. Όμως μέσα από αυτά τα προβλήματα έχει φτιάξει ένα δυνατό χαρακτήρα, μια ισχυρή προσωπικότητα. Παρά τον ιερό της ηλικίας του και έχει όλο το σεβασμό και όλο το χρόνο από πλευράς Απόλλωνα και του κόσμου του για να βρει τα πατήματά του και να ξεδιπλώσει το αυτοί αυτό ταλέντο. Αυτές οι ατυχίες, οι σοβαροί τραυματισμοί, είτε το θέλεις είτε το έχεις, σε οριμάζουν ούτως ή άλλως παρά τον ιερό της ηλικίας του και συμφωνώ απόλυτα. Και επαναλαμβάνω, αν είναι καλά στην υγεία του, θα βγει πιο δυνατός από αυτή την δοκιμασία που περνά εδώ και δύο χρόνια περίπου. Ναι. Μέσα σε δύο χρόνια έχει υποβληθεί δύο επεμβάσεις στους χειαστούς. Έκανε και χείριση στους προσαγωγούς κυριακούς. Δεν έμεινε κάτι άλλο να κάνει. Από εκεί πέρα όμως έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα αποκατάσταση με τον κύριο Αντρέα Νικολάου. Είναι ετοιμοπόλεμος. Ο ίδιος έχει αγωνιστικό θράσος και το σθένος να επιστρέψει τριμήτερος. Και παραλαμβάνω ότι και ο ίδιος αισθάνεται και αντιλαμβάνεται το πόσο στηρίζεται, το πόσο
εμπιστοσύνη στη χάνει από όλου την ομάδα και έχει όλο τον χρόνο όλα όσα χρειάζεται για να ξεδιπλώσει, όπως είπα και νωρίτερα, το πολύ μεγάλο αυτό ταλέντο. Μάλιστα. Απόλλωνας, μετά το τέλος του αγώνα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέδρο Φελίπε Μοντσέιρο, ο οποίος θα εγγραφεί στην λίστα Β, στον κατάλογο Β, Φανουρία. Στον κατάλογο Β, ναι. Μάλιστα. Αν και έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του, ουσιαστικά από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ξεκινούσε η σεζόν. Εκεί είναι το κριτήριο όταν ξεκινά η ζώνη, αν δεν έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Για να μην κλείσει, δεν το γνωρίζω. Άρα... Η ουσία εντάξει, ότι είναι στον κατάλογο Β. Αυτό είναι που μετράγει. Άλλη μια κίνηση θα γίνει επιθετικού. Θα δούμε. Υπάρχει διάθεση από το πλευράς της διοίκησης. Αν και εφόσον εξευρεθεί κάτι καλό στα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας και ταιριάζει στα αγωνιστικά πλάνα του προπονητή, αυτό το τρίπτυχο, αν το βρούμε σε μια αξιοπιστή λύση, τότε ναι, ίσως και προχωρήσουμε. Αλλά... Για την ώρα, επαναλαμβάνω, έχουμε τρεις προσθήκες. Δεν σκεφτόμαστε απολύτως την Τετάρτη. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας το Σάββατο. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι για ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Έχουν μείνει εισιτήρια για το παιχνίδι στο Παπαδοπούλος. Κάποιες δεκάδες μέχρι το απόγευμα θα ξαναδείχνουν. Ευχαριστώ πολύ, Φανούρια. Καλή επιτυχία και στον Απόλλωνα.